Σας λέγαμε για το τροχαίο που έπεθε το κορίτσι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι χθες δεν σας είπαμε όλη την αλήθεια. Και δεν σας την είπαμε, το κάναμε σκόπιμα και θα καταλάβετε γιατί. Και θα συμφωνήσετε μαζί μας. Η Πέννη λοιπόν, η οποία έχει μια εκπληκτική φωνή, έτσι κινείται στο χώρο της ροκ ελληνικής μουσικής και της έτσι σύγχρονης έντεχνης μουσικής. Από τα ξεχωριστά παιδιά στο χώρο, πρέπει να ομολογήσω, είχε ένα τροχαίο με το μηχανάκι της και έχει ακροτηριαστεί το ένα της πόδι. Γιατί δεν σας το είπα από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή σχεδόν που το κορίτσι με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, το πόδι της είχε ακροτηριαστεί. Δεν το ήξερε η ίδια. Δεν το ήξερε. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι έτσι πάγια τακτική που ακολουθούν τα νοσοκομεία. Μέχρι να συνέλθει ο ασθενής, να βγει από την εντατική να ξυπνήσει, δεν του λένε για το πόδι, το οποίο ο ίδιος δεν μπορεί να αντιληφθεί. Δηλαδή, αν σου κόψει το πόδι, είχε έρθει μια κοπέλα εδώ στην εκπομπή μου, είχε δώσει μια συνέντευξη, δεν το ξέρεις. Μπορείς να το καταλάβεις. Δεν ξέρεις ότι λείπει το πόδι σου. Αισθάνεσαι ακόμα τα δάχτυλα που κουνιούνται, λόγω των νεύρων. Και προσπαθούσαν να βρουν ένα τρόπο, δεν της το είπε η οικογένειά της, με ψυχολόγους, με γιατρούς, ένα τρόπο για να της εξηγήσουν, να της πούν ότι έχει ακροτηριαστεί. Αυτό το πράγμα λοιπόν σκοπίμως εμείς δεν το μεταδώσαμε, γιατί κάποιος κάπου, δεν ξέρω ποιος, μπορεί να τ' άκουγε κάποιο μήνυμα στο κινητό, κάτι τέλος πάντων. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα. Συγκινητικές στιγμές εξελίχθηκαν το πρωί στον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου Κάτω, όταν οι γιατροί ενημέρωσαν την τραγουδίστρια Πέννη Σκάρου ότι έχασε το δεξί της πόδι. Σύμφωνα με τους δικούς της ανθρώπους, το αντιμετώπισε με ψυχραιμία, λέγοντας μάλιστα στον πατέρα της πως θα ήθελε να το μάθει από τον ίδιο και όχι από τους γιατρούς. Είναι το μαγκάκι της οικογένειας, λένε συγκινημένοι οι δικοί της άνθρωποι. Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στην Πέννη. Ήταν ξημερώματα Σαββάτου και ενώ η 29χρονη βρισκόταν στην Οδό Πειραιώς, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε και έπεσε με ταχύτητα πάνω σε μια κολόνα. Η τραγουδίστρια έφτασε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ και εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το πόδι της είχε ακροτηριαστεί από τη σφοδρή πρόσκρουση. Το πόδι σε εμάς ήρθε ήδη ακροτηριασμένο, δηλαδή είχε βαρύτατες συγκλητικές βλάβες και αν δεν διαμορφωνόταν όλο το κολόβωμα κινδύνευε άμεσα η ζωή της. Ο πατέρας της δεν θα ξεχάσει ποτέ την εικόνα που αντίκρισε την ώρα που μεταφερόταν η κόρη του με το φορείο στο νοσοκομείο. Δυσκολεύτηκε όπως λέει να την αναγνωρίσει από τα τραύματα που είχε. Την είδα πάνω στο φορείο για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν το γνώρισα το παιδί. Και ρωτάω την κοπέλα που σπρώχνει το φορείο, λέω κοπέλα μου, πες μου σε παρακαλώ, αυτή την κοπέλα που έχετε πάνω και σπρώχνεις είναι η Πέννη Σκάρου? Όταν τη βλέπατε ήταν λες και έχει περάσει τρένο από πάνω. Ο οδηγός του οχήματος που βρισκόταν πίσω από το μηχανάκι αλλά και ένας υπάλληλος ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης κατέθεσαν ότι η κοπέλα έχασε μόνη της τον έλεγχο της μηχανής. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν μπορούν προς το παρόν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο της εμπλοκής και ενός αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να συνεχίζουν την προανακριτική έρευνα. Την τραγουδίστρια την ανακάλυψε στη Σάμο ο Στέφανος Σκορκολής όταν εκείνη ήταν 17 χρόνων. Έτσι το τραγούδι μπήκε επαγγελματικά στη ζωή της. Ήταν και ο άνθρωπος που τη στήριξε στα πρώτα της βήματα. Ο τραγουδιστής είναι συγκλονισμένος από την είδηση. Είμαι ακόμα σοκαρισμένος πραγματικά γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ το ότι η Πέννη έχει πάθει αυτό που έχει πάθει και είμαστε οικογενειακοί φίλοι πάνω από 15 χρόνια. Είναι μια οικογένεια που μου έχει σταθεί σαν οικογένεια. Είναι ένα παιδί με το ταλέντο περίσσιο. Το σοκ είναι πάρα πολύ μεγάλο που έχω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Πέννη έπαθε αυτό που έπαθε και η Πέννη, η οποία δεν μπορούσαμε να τη μαζέψουμε από την ενέργεια. Και πάμε όπου πεις ταξίδι. Η Πέννη Σκάρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σάμο και προέρχεται από μια πολύτεκνη οικογένεια. Μεγαλωμένη από δύο υπέροχους γονείς, όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της, με αδυναμία στον πατέρα της και έχοντας τρεις αδελφές, πέρασε όμορφα παιδικά χρόνια στο νησί. Το τραγούδι σημαίνει τα πάντα για αυτή. Αυτή δεν φεύγει από το τραγούδι, μόνο όταν την πάρει ο Θεός. Τα μάτια σου χαζεύω και μαζί σου ταξιδεύω.
Σε παλιότερη συνέντευξή της, η 29χρονη τραγουδίστρια χαρακτηρίζει τον εαυτό της ροκ. Στέφανος Κορκολής, Παντελής Θαλασσινός και Αντώνης Μιτζέλος είναι μερικά από τα ονόματα των καλλιτεχνών που έχει συνεργαστεί.